Από το ΚΚΕ Αχαΐας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. Τις τελευταίες δύο ημέρες σέρνεται σε κάποιες ιστοσελίδες της Πάτρας είδηση σχόλιο ότι δήθεν παριστάμενη στην ομιλία που πραγματοποίησε η ΚΟΒ Νότιας Πάτρας στα Δεμένικα την Κυριακή 3 Σεπτέμβρη έκραξαν τον ομιλητή Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και βουλευτή Αχαΐας. Αυτό, όπως ήταν επόμενο, το άρπαξε η Χρυσή Αυγή για να χτυπήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν υπάρχει φυσικά κόκκος αλήθειας. Το ΚΚΕ συνηθίζει να δίνει συχνά το λόγο στους παριστάμενους να τοποθετηθούν. Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι αποδεκτές σε ένα ευρύτερο εργατικό λαϊκό κόσμο που προβληματίζεται, δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του, αλλά κατανοεί τη συνέπεια λόγων και έργων του κόμματος, παρακολουθεί τη δράση του, θέτει τους προβληματισμούς του. Από την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή ήταν αναμενόμενο σαν λυσασμένο σκυλί των αφεντικών και του συστήματος να επιτίθεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όμως σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η επιμονή ορισμένων να αναπαράγουν το ψέμα, βλέποντας μάλιστα την αξιοποίησή του από την Χρυσή Αυγή.